Και πάμε στον κύριο Πατούλη. Κύριε Πατούλη, το είδατε το θέμα? Βεβαίως, κύριε Αυτιά, καλημέρα σας. Θυμάστε τη μάχη που έγινε με την Πάτμο για να μπει γιατρός? Θυμάστε στην Κάσο? Θυμάστε το Όλοι Μαζί Μπορούμε μέσω του Sky? Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας αυτοί οι οποίοι είναι στα νησιά, αυτοί οι οποίοι είναι στις ορεινές περιοχές. Δεν μπορεί να έχουμε τέτοια εικόνα. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να λέμε Wi-Fi σε όλη την Ελλάδα και λέμε ότι μπορούμε να γράψουμε τα γράμματα, να γράψουμε τα φάρμακα στα νησιά. Είναι αλήθεια, κυρία Αυτιά, ότι όλοι οι γιατροί στη χώρα μας δίνουν το μεγάλο, το καλό επιστημονικό τους σε αυτό, αλλά όταν δεν τους δίδονται ούτε τα μέσα ούτε οι τρόποι, ναι, τότε ευτελίζεται ακόμα και η εξέταση και πολύ περισσότερο και ο γιατρός με τον ασθενή. Και θεωρώ η ανάδειξη αυτού του θέματος σήμερα δείχνει ότι κάποιοι που βρίσκονται στις διοικήσεις δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και άμεσα, και το αποτέλεσμα είναι ο ευτελισμός ακόμα και της εξέτασης. Πολύ σωστά το είπατε. Φανταστείτε, η γιατρός να πρέπει να εξετάσει την ασθενή για να μπορέσει προσέξτε, να καταγραφήσει τελικά. Προσέξτε, οι άντρες του χωριού έχουν έρθει προς τα δω. Α, το Μανολάκι ο Ρίνας, σας λέω και ονόματα. Φίλοι γνωστοί, έχουν έρθει προς τα δω, κοιτάνε κατά αλλού και οι γυναίκες είναι από εδώ για να τις δει γιατρός. Στο καφενείο. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα, ναι, δεν μπορεί παρά να μας πει ότι όλοι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, κάποιες διοικήσεις δεν την κάνουν. Μάλιστα. Σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, λοιπόν, πρόεδρε, οι γιατροί δίνουν τον μεγάλο αγώνα τους. Μας τηλεφωνούν αγώνα τώρα και στο Κιλκής, λέει το ίδιο. Μου λένε κι άλλοι, και στους Δρακαίους και στην Καλυθέα συμβαίνουν τα ίδια. Βάλε πλάτη, κύριε Πατούλη, βάλτε πλάτη σας παρακαλώ, και εγώ θα σε ευχηθώ από εδώ, θα σε ευχηθώ κάθε επιτυχία και στον Ιατρικό Σύλλογο και στην Προεδρία που βάλετε για τους Δήμους, έτσι δεν είναι? Εμείς θα είμαστε 12 και 13 στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο στόχος μας είναι και να βάλουμε πλάτη φυσικά στους με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το μεγάλο έργο για τον ανασφάλιστο με τα φάρμακα και με το Sky. Ακριβώς. Αλλά και συγχρόνως θα σας έλεγα κυρίως η αξιοπρέπεια του Έλληνα γιατρού που όπου και αν πάει σε όλο τον κόσμο, αυτό που μπορεί να πει κανείς παίρνει τα εύσημα. Και γι' αυτό και μέσα από την εκπομπή σας καλούμε όλο το ιατρικό σώμα να εκφραστεί. Μάλιστα, είστε σαφείς. Να εκφραστεί σημαντικά και εμείς θα είμαστε κοντά. Σας ευχαριστώ. Έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ. Καλό πρωί. Θερμά.